Στην Κρήτη, στη γη που τον γέννησε και τον άντρεψε, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, υπόθηκε το μεσημέρι το στερνό αντίο στον Νίκο Κακαουνάκη. Όλο το Καστέλι κλαίει, θρυνεί. Ήσουνε δίπλα στο λαό πάντα με τον καρπί σου. Τραγουδώντας τους στίχους της αγαπημένης του Μαντινάδας, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον κριτικό δημοσιογράφο στο κημητήριο Παρθενώνας στο Καστέλι Χανίων. Ήταν ένας άκακος άνθρωπος. Ό,τι και να του έλεγες, όσο και αν συγκρουόσουν μαζί του, ποτέ δεν το θυμόταν και ποτέ δεν κρατούσε καμία κακία. Πώς με χαρίσε. Για τους δημοσιογράφους αλλά και τους στενούς τους συνεργάτες στην εφημερίδα Το Καρφί, οι στιγμές είναι δύσκολες. Οι συνάδελφοι που τον ζούσαν καθημερινά αποχαιρέτησαν τον φίλο και εκδότη της εφημερίδας, δημοσιεύοντας ανέκδοτες φωτογραφίες αλλά και περιστατικά ενδεικτικά του εκρηκτικού και ταυτόχρονα ευαίσθητου χαρακτήρα του. Ο Νίκος Κακαουνάκης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Τετάρτης στην εντατική μονάδα ιδιωτικής κλινικής, όπου νοσηλευόταν λόγω μεταγχειρητικών επιπλοκών από αφαίρεση πολύποδα που έκανε στον Ευαγγελισμό. Ύστερα από εισαγγελική εντολή, τα αίτια θανάτου του διερευνώνται, ενώ σε επιστολή της οικογένειά του καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στους γιατρούς του Ευαγγελισμού για το γεγονός πως μια επέμβαση ρουτίνας οδήγησε στο θάνατο τον άνθρωπό τους. Οι γιατροί που χειρούργησαν τον Νίκο στον Ευαγγελισμό είχαν το θράσος, όσο ακόμα εκείνος πάλευε για τη ζωή του και η οικογένειά του αγωνιούσε έξω από την εντατική, γνωρίζοντας ότι στο τελευταίο χειρουργείο είχαν πια αποκαλυφθεί τα λάθη τους, να δηλώσουν: δεν έγινε κανένα λάθος. Απλώς ο κ. Κακαουνάκης ήταν άτυχος.